Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι 5η, 11 Μαΐου του 2023. Συγκλονιστικές εξελίξεις έχουμε απόψε, ιδιαίτερα στο θέμα των εκλογών της Τουρκίας, όπου οι Βυζαντινισμοί βρίσκονται στο απόγειο τους. Όταν έρθει η στιγμή θα τα πούμε, απλά να προαναγγείλω ότι ο Μουαρέμ Ιντζέ, ο προηγούμενος υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας κόντρα στον Ερντογάν στις προηγούμενες εκλογές, τον οποίον λένε ότι τον χρηματοδότησε ο Ερντογάν για να συμμετέχει ως ανεξάρτητος κόντρα στον Κιλιτσδάρολου να του κόψει ψήφος, σήμερα ανακοίνωσε ότι αποσύρθηκε. Ξέρουμε το παρασκήνιο, το γνωρίζαμε πιο πριν. Όταν έρθει η στιγμή θα το πούμε. Πάντως αυτή η κίνηση μπορεί να είναι και καθοριστική για το ποιος θα εκλεγεί ίσως και από την πρώτη Κυριακή. Λοιπόν, πάμε πρώτα να δούμε τις εξελίξεις και μετά θα πάμε, γιατί έχει και πολλά γαργαλιστικά αυτή η υπόθεση και δεν περιορίζεται μόνο στον Ιντζέ, ακολουθούν και άλλοι. Silent scan. Έχουμε εξελίξεις και εκεί. Θεωρώ ότι υπάρχουν αρκετά ενδιαφέρουσες εξελίξεις και στην, Ουκρανία. Να πούμε πρώτα τα των μαχών. Συνεχίζονται οι μάχες. Οι Ουκρανοί λένε επίσημα ότι έχουν διαπιστώσει ότι έχει μειωθεί η ρυθμή και το μέγεθος των βομβαρδισμών, των ρωσικών βομβαρδισμών. Δηλαδή, αν έριχναν, για παράδειγμα, 5.000 βλήματα πυροβολικού με πολλαπλούς εκτοξευτές τα περισσότερα την ημέρα, τώρα έχουν μειωθεί. Το 5.000 το είπα άσχετα, απλά να σας πω ότι έχουν μειωθεί. Δεν είπε ποσοστά, αλλά θεωρεί εξ αυτού η ουκρανική πλευρά ότι έχει προβλήματα με πυρομαχικά γενικώς και με εφοδιασμό και διοικητική μέρημνα και η ρωσική πλευρά εκτός από την ουκρανική. Όσον αφορά τις εξελίξεις στα μέτωπα, στον Μπαχμούτ δηλώνουν οι Ρώσοι, οι Βάγνερ, είδα μια ανακοίνωση της πριν λίγο, ότι έμειναν 700 μέτρα μέχρι να φτάσουν στη δυτική είσοδο της πόλης και να ολοκληρώσουν την κατάληψή της. Επίσης, είδα πριν από λίγο ότι είχαν μία προέλαση προς βορράν, δηλαδή στο βορειοδυτικό τμήμα της πόλης, εκεί που είναι και η οχυρά τοποθεσία, από όπου δέχονται και πειρά οι μαχητές της Βάγνερ. Πάντως, σε αυτό το μέτωπο, στο νότιο τμήμα, νότιο-δυτικό, είχαμε αντεπίθεση της ουκρανικής πλευράς και κατέλαβαν μία περιοχή εκεί στο νότια από την, ακριβώς νότια από, την, από τον Μπαχμούτ. Είδα δηλαδή ότι απόθεσαν δυνάμεις των Ρώσων. Κάπου διάβασα ότι προέλασαν 2 χιλιόμετρα, δηλαδή δήλωση των Ουκρανών, απόθεσαν ρωσικές δυνάμεις σε 2 χιλιόμετρα εκεί στην περιοχή του Μπαχμούτ, όχι στην πόλη. Όπως επίσης διάβασα ουκρανικές πηγές ότι προετοιμάζονται για την αντεπίθεση που έχει στόχο την ανακατάληψη ολόκληρης της πόλης του Μπαχμούτ. Αυτά από ουκρανικής, πλευράς, όπως επίσης ότι αποχώρησε με σοβαρές απώλειες από την περιοχή του Μπαχμούτ, όπου δρούσε η 72η ταξιαρχία του ρωσικού στρατού. Συνεχίζουν αυτά για την περιοχή του Μπαχμούτ. Στην περιοχή του Μπαχμούτ βρίσκεται και ο στρατηγός Σίρσκι, είναι επικεφαλής σε αυτό το μέτωπο. Βρίσκεται στην περιοχή της Κωνσταντίνοβκα, βρίσκεται νότια-δυτικά του Μπαχμούτ, δυτικά του Μπαχμούτ, νότια, νότια του Τσάσιβιάρ. Εκεί βρίσκεται για να επιβλέψει, να συντονίσει την αντεπίθεση προς ανακατάληψη του Μπαχμούτ. Λέω τώρα τι βλέπω σε ουκρανικούς λογαριασμούς. Όσον αφορά τη ρωσική πλευρά, δήλωσε, ανακοινώθηκε ότι κτύπησαν τα τμήματα του ουκρανικού στρατού που ήταν αναπτυγμένα στην περιοχή της Κωνσταντίνοβκα, εκεί που είναι ο Σίρσκι δηλαδή, που πήγε ο Σίρσκι, και τα οποία τα τμήματα ετοιμαζόταν να επιτεθούν, να αντεπιτεθούν στην περιοχή του Μπαχμούτ. Επίσης κτύπησαν αποθήκες πυρομαχικών και εφοδίων του ουκρανικού στρατού στην περιοχή Κραματόρσκ, με βομβαρδισμούς οι Ρώσοι. Αυτά όσον αφορά τα επιχειρησιακά. Υπάρχουν στην Μπελογκόροφκα, στο βόρειο τμήμα βρίσκεται πάνω από το Κραματόρσκ, μία περιοχή
Την έχουν καταλάβει, λέει, οι Ρώσοι, είδα 2-3 ανακοινώσεις εκεί από τη ρωσική πλευρά, είδα και το χάρτη ότι όντως έχουν μια περιοχή, την είχα περικυκλώσει, ότι την έχουν καταλάβει, και συνεχίζονται οι μάχες στην Αντβίβκα και στη Μαρίνκα, βρίσκονται στο Ντονέτσκ και νότια του Ντονέτσκ, κρίσιμες περιοχές. Επίσης είχαμε και πλήγματα σε αποθήκες πυρομαχικών και εφοδίων του ρωσικού στρατού στην περιοχή της Ζαπορίζια, που εκεί προετοιμάζεται η δεύτερη η κύρια προσπάθεια της ρωσικής αντεπίθεσης. Διάβασα τη συνέντευξη που έδωσε ο Άγγλος ανώτατος διοικητής, ένα απόστρατος των Αγγλικών Ενόπλων Δυνάμεων, ο οποίος εξέφρασε την αντίθεσή του και τον προβληματισμό του για τον τρόπο με τον οποίο προετοιμάζεται η ουκρανική πλευρά για την αντεπίθεση. Θεώρησε ότι είναι λάθος η διασπορά δυνάμεων σε πολλά μέτωπα. Είπε ότι αν αυτός σχεδίαζε την αντεπίθεση, θα έκανε αντεπίθεση μόνο σε μία κατεύθυνση. Εκεί θα συγκέντρωνε μεγάλες δυνάμεις. Θα επιδίωκε να σπάσει το μέτωπο, να κάνει προέλαση και να εγκλωβίσει τις ρωσικές δυνάμεις, είτε βόρεια είτε νότια. Πάντως εξέφρασε τις ανησυχίες του για την πορεία των επιχειρήσεων. Εγώ δίνω σημασία στους Άγγλους, διότι άσχετα με το ρόλο που έπαιξαν και στα ελληνικά πράγματα από τότε που ιδρύθηκε το ελληνικό κράτος και στην Κύπρο, και είχα κάνει μερικές φορές την ευκαιρία να εκπαιδευτώ μαζί τους, δηλαδή σε ανατοϊκές εκπαιδεύσεις, είδα ότι έχουν ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούσαν, διότι πέρα από την εκπαίδευση παρακολουθούσα και πώς είναι οργανωμένοι οι άλλοι στρατοί, οι ανατοϊκοί. Είδα λοιπόν ότι είναι μακράν η πιο οργανωμένη και η πιο αξιόμαχη, τα στελέχη τους δηλαδή, γιατί με αυτούς εκπαιδεύτηκα, από όλους τους άλλους νατοϊκούς στρατούς. Και αυτό γιατί έχουν 400-500 χρόνια προπορία. Δηλαδή υπάρχουν τάγματα και συντάγματα που είναι τα ίδια εδώ και 500 χρόνια. Εν πάση περιπτώσει, δίνω μεγάλη βαρύτητα λόγω ακριβώς αυτής της παράδοσης που έχουν ως στρατιωτικοί. Έχουν επιχειρησιακή επάρκεια, θεωρώ, και επιτηρητική επάρκεια. Και ακριβώς επειδή αντιμετωπίζονται, υπάρχουν αυτά τα προβλήματα σε σχέση με την αντεπίθεση, είχαμε δήλωση σήμερα του Ζελένσκι, ο οποίος είπε μάλλον θα την πάμε για αργότερα την αντεπίθεση, δεν έχουν έρθει όλα τα όπλα και τα πυρομαχικά, λέει, που μας έχουν υποσχεθεί, και θα μπορούσαμε να την κάνουμε και τώρα για να αποφύγουμε, λέει, μεγάλες απώλειες, θα την κάνουμε αργότερα χωρίς να πει πότε. Κάποιος γράφει, σχολιαστής, καλά, λέει, τι περιμένετε, να σας πούμε πότε θα γίνει αντεπίθεση? Ασφαλώς. Αλλά και δεν μπορείς να το κρύψεις. Όταν προετοιμάζεις 60-70 χιλιάδες στρατό για να κάνεις αντεπίθεση με καινούργια οχήματα κτλ., αυτό δεν κρύβεται. Δηλαδή η πρόθεση να κάνεις αντεπίθεση λέγεται, απλά δεν λες πότε ακριβώς, έστω δηλαδή το δεκαήμερο που θα εκδηλωθεί, ας πούμε, δεν λες. Παραπλανείς την άλλη πλευρά. Γι' αυτό δεν ξέρω αν και η δήλωση του Ζελένσκι είναι παραπλάνηση. Πάντως, έχουμε υποχρέωση να πούμε τι δήλωσε ο άνθρωπος. Έχει και μια άλλη περίεργη δήλωση του Ντανίλοφ. Ο Ντανίλοφ είναι ο γραμματέας του Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας και Άμυνας της Ουκρανίας. Δηλώνει λοιπόν ο Ντανίλοφ ότι δεχόμαστε πιέσεις από πολλές χώρες να καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Όμως αυτό δεν μπορεί να γίνει με τους όρους που θέτει η Ρωσία. Θα καθίσουμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με τους όρους τους δικούς μας. Λογικό είναι, οι όροι της Ρωσίας είναι να κρατήσουν τα εδάφη τους. Η θέση της Ουκρανίας είναι να απελευθερώσουν όλα τα εδάφη. Το επανέλαβε ο Ζελένσκι όταν είπε αυτή τη δήλωση, στο BBC την έκανε, ότι θα αργήσουμε να εκδηλώσουμε την αντεπίθεση, πάντως είπε θα απελευθερώσουμε όλα τα εδάφη. Ο Ντανίλοφ λοιπόν είπε ότι δεν μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι. Η είδηση πάντως είναι ότι δέχεται πιέσεις από πολλές χώρες, όχι μόνο από την Κίνα δηλαδή, ούτε μόνο από τη Βραζιλία, είπε από πολλές χώρες. Αυτό πιστεύω ότι πρέπει να το συγκρατήσουμε.
Πάντως ο Μάρτιν Οντόνελ, εκπρόσωπος του στρατού των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ευρώπη και στην Αφρική, έκανε και αυτός μια περίεργη δήλωση και είπε ότι η Δύση, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και η Δύση έχουν δώσει στην Ουκρανία τόσο στρατιωτικό υλικό όσο δεν έχει καμία άλλη χώρα του κόσμου. Όντως είναι μια κοσμογονία αυτό που έγινε, μια χώρα των 50 εκατομμυρίων πόσο είναι η Ουκρανία, να κάνεις σχεδόν από την αρχή να εξοπλίσεις τις ένοπλες δυνάμεις, σε ένα βαθμό έχει γίνει αυτό, είναι μια τεράστια προσπάθεια, δεν έχει ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο. Και αυτό το δήλωσε, πιστεύω, ο εκπρόσωπος του Αμερικανικού στρατού στην Ευρώπη και στην Αφρική, και αυτό είναι στην ουσία ένα είδος πίεσης προς την ουκρανική πλευρά. Ό,τι είχαμε να κάνουμε το κάναμε, ό,τι είναι να κάνετε εσείς κάντε το στην ουσία. Λοιπόν, αυτά, για να δούμε αν έχουμε τίποτα άλλο. Όχι, τα είπαμε όλα νομίζω. Α, μια καινούργια είδηση μόλις τώρα ήρθε. Η Βρετανία ανακοινώθηκε ότι έχουν δώσει στην Ουκρανία ή θα δώσουν σύντομα ή έχουν δώσει, αποφάσισαν πάντως, τους πυράβλους Storm Shadow με βεληνικές 250 χιλιόμετρα, πύραυλοι ακριβίας, αφού προηγουμένως, όπως γράφεται, έλαβαν διαβεβαιώσεις ότι δεν πρόκειται οι Ουκρανοί να χρησιμοποιήσουν αυτούς τους πυράβλους για να πλήξουν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας, στο έδαφος της Ρωσίας. Δηλαδή θα κτυπούν στόχους στα κατεχόμενα εδάφη από το ρωσικό στρατό. Γράφεται ότι αυτό το οπλικό σύστημα ζητούσαν τους MLRS με 300 χιλιόμετρα βεληνικές, δεν το έδωσαν οι Αμερικανοί, οι Άγγλοι το έδωσαν. Ο ρόλος των Άγγλων εδώ είπαμε ότι είναι περίεργος. Η αγγλοσαξονική πολιτική περιορισμού της Ρωσίας, περιορισμού της πρόσβασης της Ρωσίας στις θάλασσες, εφαρμόζεται στην Ουκρανία. Είχαμε αντίδραση από τον Πεσκόφ, από το Κρεμλίνο, και είπε ότι αυτό θα προκαλέσει περαιτέρω ένταση και στο μέτωπο αλλά και στις σχέσεις με την Βρετανία. Ναι, είναι μια σημαντική εξέλιξη. Πάντως ακόμα λένε ότι μπορεί να αλλάξει και την πορεία των επιχειρήσεων, διότι επειδή είναι πύραυλοι ακριβίας, μπορούν, εάν εντοπίζονται είτε οι αποθήκες πυρομαχικών, αποθήκες καυσίμων, αποθήκες εφοδίων, διοικητικής μέρημνας δηλαδή, του ρωσικού στρατού, είτε σταθμοί διοικήσεως, είτε σταθμοί επικοινωνιών, να προκαλούνται πλήγματα με τους Storm Shadow και να αποδυναμωθεί έτσι η μαχητική ισχύς των ρωσικών δυνάμεων που δρούν στην Ουκρανία. Σοβαρή εξέλιξη και σοβαρή είδηση. Ο Πεσκόφ ομολόγησε ότι σε στρατιωτικό επίπεδο οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία αντιμετωπίζουν δυσκολίες. Είναι δύσκολες, το είπε και ο ίδιος. Και ασφαλώς υπάρχει δυσκολία, γιατί θεωρώ ότι οι ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις καταρχάς δείχνουν μαχητικότητα η Ουκρανία από ό,τι έχουμε δει μέχρι τώρα, αλλά έχουν και βοήθεια, πληροφορίες, δορυφόροι, επικοινωνίες, υποκλοπές από όλες τις ξένες υπηρεσίες, τις συμμαχικές προς την Ουκρανία. Έχουν συμβούλους οι οποίοι συμβουλεύουν τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, έμπειρους συμβούλους, έχουν οπλικά συστήματα, παραδείγματι πριν από λίγο είπαμε για το Storm Shadow. Άρα, ναι, ομολογεί η Ρωσία ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες στα μέτωπα της Ρωσίας, της Ουκρανίας. Πάντως, είχαμε νέο πλήγμα σε αγωγό πετρελαίου και εγκατάσταση πετρελαίου στην πόλη Κλίντσκι, στο Μπριάνσκ, είναι μια περιφέρεια κοντά στην παραμεθόριο της Ρωσίας προς την Ουκρανία. Είχαμε και πάλι πυρκαγιά. Είναι σημαντικό το ότι η Ουκρανία προσπαθεί να μεταφέρει τον πόλεμο με δικά της μέσα, δεν χρησιμοποιεί προς το παρόν δυτικά όπλα, στο εσωτερικό, στην επικράτεια της Ρωσίας. Είχαμε μία σημαντική εξέλιξη μέχρι τώρα. Αυτό που βλέπαμε ήταν ότι υπήρχαν σοβαρές ενστάσεις νομικών κύκλων στην Ευρώπη, στην Ελβετία και στις Ηνωμένες Πολιτείες
για χρήση των παγωμένων περιουσιακών στοιχείων της Ουκρανίας, της Ρωσίας, για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Εδώ λοιπόν είχαμε δύο αποφάσεις για το θέμα αυτό. Στην Ευρώπη υπάρχουν σοβαρές ενστάσεις ότι εάν δώσουμε, είναι περίπου 300 δις νομίζω συνολικά τα κεφάλαια που είναι παγωμένα σε δυτικές τράπεζες, ρωσικά, λένε οι Ευρωπαίοι ότι αν τα δώσουμε στη συνέχεια θα κληθούμε να πληρώσουμε πολλαπλάσια αντίτιμο στους Ρώσους, γιατί θα προσφύγουν στα δικαστήρια και είπαν ότι μπορούμε να τα παγώσουμε, αλλά αυτά τα κεφάλαια θα πρέπει να ξεπαγώσουν όταν τελειώσει ο πόλεμος και αν υπογραφεί μια συμφωνία. Εδώ λοιπόν έχουμε μια απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών, 5,5 δισεκατομμύρια από τα παγωμένα κεφάλαια των Ρώσων να χρησιμοποιηθούν για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Και δήλωση του εκπροσώπου του Υπουργείου Οικονομικών της Ελβετίας ότι είναι νόμιμη η χρησιμοποίηση παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων, κεφαλαίων, για την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας. Ιδιαίτερα η απόφαση αυτή της, του Υπουργείου Οικονομικών της Ελβετίας έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Δεν ξέρω τι ρόλο έπαιξαν διάφοροι εκβιασμοί για να πάρουν αυτή την απόφαση. Πάντως είναι στον αντίποδα προηγούμενων δηλώσεων που έλεγαν δεν μπορούμε να δώσουμε παγωμένα κεφάλαια, είναι παράνομο. Τώρα έγινε νόμιμο, γιατί ξέρετε υπάρχουν και άλλοι τρόποι να πείσεις κάποιον. Έχουμε επίσης η Financial Times, εδώ δούλεψαν οι Βρετανικές Μυστικές Υπηρεσίες, αυτή είναι η δουλειά των εφημερίδων, να έχουν πηγές και στις μυστικές υπηρεσίες και να αποκαλύπτουν πράγματα. Έχουν ένα άρθρο στο οποίο λένε ότι προϊόντα υψηλής τεχνολογίας που κυρίως που χρησιμοποιούνται σε ντρόνς και αεροσκάφη που αγόρασαν εταιρείες από την Αρμενία, από το Καζακστάν και από την Κυργυζία, αυτές δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους ύψους 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους και τα αφήνοντας να εννοηθεί ότι τελικά ενώ τα αγόρασαν αυτές οι εταιρείες από τις 3 προαναφερθείς χώρες, τελικά κατέληξαν στην Ρωσία. Και γι' αυτό δέχονται πιέσεις αυτές οι χώρες, ιδιαίτερα το Καζακστάν προχτές δήλωσε ότι εμείς δεν πρόκειται να... Ο Υπουργός Εξωτερικών του Καζακστάν, αν δεν κάνω λάθος, ήταν μια δήλωσή του. Αυτό ήταν προϊόν πιέσεων που δέχεται από τις ΗΠΑ για να μην τους επιβληθούν και οι Ρώσεις, για να σταματήσουν να παίζουν αυτό το παιχνίδι. Τώρα, επίσης έχουμε και μια άλλη εξέλιξη. Ο Ερντογάν δήλωσε ότι θα επιδιώξει να μιλήσει τις επόμενες μέρες με τον Πούτιν για να παραταθεί τουλάχιστον για 2 μήνες η συμφωνία για τα σιτηρά, στην οποία η Ρωσία δεν θέλει να συνεχίσει εφόσον δεν γίνονται δεκτοί οι όροι που θέτει για εξαγωγές λιπασμάτων ρωσικών και ρωσικών αγροτικών προϊόντων. Ο Ερντογάν λοιπόν θέλει να πείσει τον Πούτιν, πιθανό να τον πείσει, να δούμε τώρα θα υπάρχει ο Ερντογάν από Δευτέρα. Κάτσε να δούμε, θα δείτε παρακάτω το έργο. Πάντως θέλει να το πιστωθεί έστω και τώρα προεκλογικό Ερντογάν, δηλώνοντας ότι εγώ θα μιλήσω με τον Πούτιν. Να πούμε πάντως ότι οι Δυτικοί το πιστώνουν στην Τουρκία, που έχει κάνει όλα όσα έχουμε πει, δεν έχει επιβάλει εμπάργκο, έχει αντιδυτική και αντιαμερικάνικη ρητορική, υποδέχθηκε τους Ρώσους ολιγάρχες και δισεκατομμύρια των δισεκατομμυρίων μαύρο χρήμα από τη Ρωσία. Ρώσοι έχουν πάρει τουρκική υπηκότητα με διαδικασίες αστραπή. Έχουν κάνει εταιρείες που φαίνονται τουρκικές με Τούρκους υπηκόους. Φέρνουν πράγματα που χρειάζεται η Ρωσία και μετά τα στέλνουν στη Ρωσία. Δεν έκλεισαν τον εναέριο χώρο στα ρωσικά αεροπλάνα. Παρ' όλα αυτά, επειδή παίζουν ένα ρόλο εδώ για τα σιτηρά, οι Αμερικανοί έχουμε τις δηλώσεις των Αμερικανών που τους ευχαριστούν γι' αυτό. Τέλος πάντων, ο Πούτιν πάντως βάζει ξανά πλάτη στον Ερντογάν. Ήταν να πληρώσει για φυσικό αέριο ένα χρέος η Τουρκία τώρα, πριν τις εκλογές, ή 600-800 εκατομμύρια δολάρια τώρα μέσα στην αγωνία να ετοιμάσουν το απόψινο πρόγραμμα, δεν θυμάμαι επακριβώς το ποσό, και η Ρωσία δέχτηκε και λέει εντάξει μην το πληρώνεις μετά τις εκλογές. Άλλη πλάτη στον Ερντογάν από πλευράς Ρωσίας, να δούμε και τι άλλο θα κάνει η Ρωσία για να βοηθήσει τον σύμμαχο Ερντογάν
σε αυτές τις εκλογές και αναφέρομαι κυρίως στις τεχνικές δυνατότητες που έχει η Ρωσία. Ιδιαίτερα ο Πριγκόζιν είχε δηλώσει ότι εμείς παίξαμε ρόλο στις προηγούμενες εκλογές στις ΗΠΑ. Έχουν εκεί στην Αγία Πετρούπολη διάφορους μηχανισμούς που μπορούν και παρεμβαίνουν. Λέγεται ότι έχουν παρέμβει και στις εκλογές για τον Brexit, έπαιξαν ρόλο δηλαδή για να βγει η Αγγλία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και σε άλλες εκλογές. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει στις εκλογές της Κυριακής. Χθες ήταν στην Γερμανία, συναντήθηκε με την Baerbock και με τον Scholz. Εκεί συζητήθηκαν οι συνογερμανικές σχέσεις. Είναι γνωστό ότι η Γερμανία, εάν πειθαρχήσει στα αιτήματα των Ηνωμένων Πολιτειών και περιορίσει τις εμπορικές της σχέσεις με την Κίνα, θα οδηγηθεί σε μια πρωτοφανή οικονομική καταστροφή. Και γι' αυτό αυτός είναι ίσως ο λόγος που έγινε και αυτή η συνάντηση. Αυτό το γνωρίζει η Κίνα και η Κίνα θα υποστεί μεγάλη ζημιά. Αυτά είναι αμφίδρομα, ξέρετε. Έκανε λοιπόν το ταξίδι ο Γκάνγκ, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κίνας, στο Βερολίνο και είπε ότι δεν θα πρέπει να παίξουν το παιχνίδι Κίνα και Γερμανία συμμετοχή σε έναν νέο ψυχρό πόλεμο, διότι θα πλήξει και τις δύο χώρες. Τόνισε τη σημασία των συνογερμανικών σχέσεων γενικώς και ιδιαίτερα των εμπορικών σχέσεων. Όσον αφορά την Ρωσία, την Ουκρανία, είπε ότι η Κίνα παρακολουθεί τον πόλεμο, είναι μια χώρα, ένας παράγοντας που δεν έχει παίξει ρόλο ούτε στην έναρξη του πολέμου ούτε και στην εξέλιξή του. Δεν είναι η πλευρά αυτή που θα ρίξει λάδι στη φωτιά ή βενζίνη στη φωτιά. Ίσα-ίσα επιμένει η Κίνα στον ειρηνευτικό της ρόλο, διεκδικεί ειρηνευτικό ρόλο και είπε μάλιστα ότι θα κινηθούν σε 4 κατευθύνσεις. Θα τους αναφέρω μετά γιατί τα είπε αυτά και στην κολόνα, την Γαλλίδα Υπουργό Εξωτερικών. Τα ίδια είπε και στον Σόλτς όταν συναντήθηκε μαζί του, τόνισε τη σημασία των συνογερμανικών σχέσεων και ζήτησε τη στήριξη του Γερμανού Καγκελάριου για να προστατευτούν οι συνογερμανικές σχέσεις. Στη συνέχεια, σήμερα νομίζω, συναντήθηκε με την Τσιν Κάνγκ, με την Καθρίν Κολόνα, την Υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας. Συζητήθηκαν οι σχέσεις, οι συνογαλλικές σχέσεις. Είναι γνωστό ότι εσχάτως επισκέφθηκε το Πεκίνο ο Εμμανουέλ Μακρόν με μια ομάδα, μεγάλη ομάδα Γάλλων επιχειρηματιών. Επέστρεψε έχοντας στην ζάντα του συμφωνίες πολλών δισεκατομμυρίων και με την Airbus αλλά και με άλλες εταιρείες γαλλικές. Έκανε και από εκεί δηλώσεις που εξόργησαν το Κίεβο και την Ουάσιγκτον. Εν πάση περιπτώσει, τώρα θα έλεγα ότι είναι συμπληρωματική της επίσκεψης Μακρόν αυτή η επίσκεψη του Κινέζου Υπουργού Εξωτερικών και στη Γαλλία. Εκεί λοιπόν είπε, τόνισε την βούληση του Πεκίνου να εμπλακεί στον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στην Ουκρανία για να σταματήσει ο πόλεμος και δήλωσε ότι η κινέζικη πρωτοβουλία κινείται σε 4 άξονες. Πρώτον, σεβασμός της κυριαρχίας της κάθε χώρας. Δεύτερον, σεβασμός στον καταστατικό χάρτη του ΟΗΕ. Τρίτον, και εδώ είναι το περίεργο, αμοιβαία κατανόηση και από τις δύο πλευρές της επίκλησης των θεμάτων ασφαλείας που έχει και η μια και η άλλη πλευρά. Καταλαβαίνετε ότι εδώ πλέον
Η Ρωσία λέει ότι εάν μπει στο ΝΑΤΟ ή αν έχει πυράβλους που φτάνουν μέχρι τη Μόσχα, ότι αυτό είναι πρόβλημα ασφάλειας. Άρα εδώ αφορά περισσότερα την Ρωσία αλλά και την Ουκρανία. Και ο τέταρτος άξονας της πολιτικής της Κίνας στο Ουκρανικό είναι ότι βασική επιδίωξη, και δεν πρόκειται να αποστούμε από αυτό, είπε ο Κινέζος Υπουργός Εξωτερικών, είναι ο ειρηνικός τρόπος για τον τερματισμό του πολέμου. Αυτά λοιπόν είναι τα τέσσερα. Υπάρχει και πάλι και ένα άλλο θέμα που σχετίζεται με τις σινοαμερικανικές σχέσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες από τις 2 έως τις 4 Ιουνίου διοργανώνουν μία σύνοδο των στρατιωτικών ηγεσιών 28 χωρών, 28, ναι, 28 χωρών στη Σιγκαπούρη, 2 με 4 Ιουνίου όπως είπαμε. Προφανώς οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν σε αυτή τη σύνοδο να συσπηρώσουν όσες περισσότερες χώρες μπορούν από την περιοχή της Νότιο-Ανατολικής Ασίας, με στόχο να αντιμετωπίσουν την κινέζικη απειλή. Εκεί οι Ηνωμένες Πολιτείες κάλεσαν να συμμετέχει σε αυτή τη σύνοδο και ο Υπουργός Άμυνας της Κίνας, ο Σανκφού, δηλαδή ζήτησαν συνάντηση του Όστιν με τον Σανκφού. Από την πλευρά της η Κίνα ανακοίνωσε ότι δεν δέχεται μία συνάντηση του Όστιν με τον Σανκφού, ενώσο παραμένουν ενισχύ οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει οι Ηνωμένες Πολιτείες στην Κίνα από το 2018, όταν η Κίνα ανακοίνωσε ότι θα αγοράσει από τη Ρωσία αεροσκάφη Σουχόι 35 και το πυραυλικό σύστημα S-400. Σημειωτέων ότι ο Σανκφού τότε ήταν ο επικεφαλής της στρατιωτικής υπηρεσίας που παρήγγειλε αυτά τα οπλικά συστήματα και λέει δεν μπορείς να έχεις επιβάλει σε μένα κυρώσεις και εγώ να δεχθώ να σε συναντήσω, άρατε τις κυρώσεις και θα συναντηθούμε. Σημαντικό ήταν και αυτό πιστεύω, είναι μια είδηση που πιστεύω ότι έπρεπε να την καλύψουμε. Είναι μια κατάσταση χάους, έτσι περιγράφεται από όλους, που συμβαίνει στο Πακιστάν. Το Πακιστάν είναι μια πολύ σημαντική χώρα. Είναι μια χώρα με 240 εκατομμύρια κατοίκους και μάλιστα η έκτασή της είναι ως η έκταση της Τουρκίας. Δηλαδή είναι μια πυκνοκατοικημένη χώρα. Θα έλεγα ότι έχουμε και ένα ειδικό ενδιαφέρον ως Ελλάδα. Πρώτον, διότι υπάρχει στρατηγική σχέση ανάμεσα στην Τουρκία και στο Πακιστάν. Δεύτερον, γιατί είναι πιθανόν, και δεν στηρίζουμε σε πληροφορίες, είναι μια εκτίμηση αυτό, είναι πιθανόν το Πακιστάν να δώσει έτοιμα πυρηνικά όπλα στην Τουρκία, εάν και εφόσον. Αυτό αφορά την Κύπρο και την Ελλάδα. Και τρίτον, διαθέτει πυρηνικά όπλα το Πακιστάν και αν υπάρχει χάος σε μια χώρα, αντιλαμβάνεστε αυτό, αφορά τους πάντες, εντάξει δεν είναι κοντά μας, αλλά αφορά τους πάντες. Και τέταρτον, έχουμε και μερικές δεκάδες, ή μπορεί και εκατοντάδες χιλιάδες Πακιστανούς στην Ελλάδα. Άρα, κατά κάποιο τρόπο, τώρα ασχέτως το πώς ήρθαν αυτοί οι άνθρωποι στην Ελλάδα ή όχι, και γιατί ήρθαν και τι ρόλο μπορεί να παίξουν στο μέλλον σε μια ελληνοτουρκική σύγκρουση που ευχόμαστε όλοι να μην γίνει. Εν πάση περιπτώσει, οι άνθρωποι αυτοί εργάζονται στην Ελλάδα, οι περισσότεροι, η συντριπτική πλειονότητά τους, και εργάζονται έντιμα. Να μην θεωρηθεί αυτό που λέω ότι στοχοποιούμε τους ανθρώπους, ίσα-ίσα. Όποιος εργάζεται στην Ελλάδα, όποιος σέβεται την ελληνική νομιμότητα, όποιος βγάζει το ψωμί με τον υδρότατο, αξίζει τη τιμή μας και του σεβασμού μας, ασχέτως του πώς έφτασε στην Ελλάδα. Αλλά από εκεί και μετά υπάρχει και ένα θέμα ασφάλειας. Απλά να υπενθυμίσω ότι το 1974 Πακιστανοί φοιτητές, όταν εισέβαλε η Τουρκία στην Κύπρο, βγήκαν στην Άγκυρα και πανηγύριζαν, διαδήλωσαν υπέρ της Τουρκίας. Εν πάση περιπτώσει. Εκεί λοιπόν συνελήφθη χθες, ενώ ήταν καθοδόπρος στο δικαστήριο για να δικαστεί για μία υπόθεση διαφθοράς, γι' αυτό τον δίκαζαν αυτοί που κυβερνούν τώρα, τον ανέτρεψαν το 18 νομίζω, τον Ιμράν Χάν. Ο Ιμράν Χάν ήταν ένας... αυτοί νομίζω παίζουν ένα χόκι, κάτι παίζουν ένα αγγλικής εφεύρεση, ένα παιχνίδι, είναι το εθνικό του σπόρ, ήταν αυτός πρωταθλητής, φίρμα, έγινε πρωθυπουργός, τον ανέτρεψαν
πηγαίνοντας καθεδόν προς, είναι επικεφαλής του κόμματος δικαιοσύνης στην ουσία, κάπως έτσι λέγεται, στο Πακιστάν τον συνέλαβαν, έχουν συλλάβει νομίζω και σε ορισμένες επαρχίες και στελέχη του κόμματος, βγήκαν στους δρόμους να διαδηλώσουν τα στελέχη του κόμματος εναντίον της, να καταδικάσουν τη σύλληψη του ηγέτη του κόμματός τους. Βγήκε ο στρατός στους δρόμους, υπάρχει μια χαοτική κατάσταση. Εν πάση περιπτώσει, κάναμε αυτή την αναφορά για τους λόγους που είπαμε. Θα παρακολουθήσουμε, επειδή χθες έγινε αυτό, είναι σε εξέλιξη αυτή η ιστορία, θα παρακολουθήσουμε πού πηγαίνουν τα πράγματα και θα προσπαθήσουμε να ενημερώνουμε τους τηλεθεατές μας για τους λόγους που προείπαμε. Είπαμε ότι δεν το γνωρίζω καλά το θέμα, προσπάθησα να διαβάσω, να πω ορισμένα στοιχεία, να δώσω ορισμένα στοιχεία, γιατί είναι κορυφαίο ζήτημα. Υπάρχει ένα θέμα αύξησης του ορίου χρέους στις Ηνωμένες Πολιτείες. Για να, αυτό αποφασίζεται από το Κογκρέσο, όπως είναι γνωστόν τη Βουλή των Αντιπροσώπων, την ελέγχουν οι Ρεπουμπλικάνοι, δεν εγκρίνουν την αύξηση του ορίου του χρέους. Δηλαδή για να δανειστεί το Αμερικανικό Δημόσιο από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα, υπάρχει ένα όριο χρέους, το έχει ξεπεράσει, για να μπορέσει να ανταποκριθεί το Αμερικανικό Δημόσιο στις υποχρεώσεις, να πληρώσει δηλαδή μισθούς, συντάξεις ή άλλες υποχρεώσεις, θα πρέπει να αυξηθεί το όριο χρέους. Εάν δεν αυξηθεί, την 1η Ιουνίου θα κηρύξει στάση πληρωμών. Και αν γίνει αυτό, σύμφωνα με δηλώσεις, είδα τη Γελέν, την Υπουργό Οικονομικών, αλλά και άλλους παράγοντες, είτε αξιωματούχους, είτε οικονομολόγους που λένε ότι θα δεχθεί πλήγμα η ηγετική θέση των Ηνωμένων Πολιτειών στον κόσμο, θα υπάρχουν σοβαρές οικονομικές επιπτώσεις και στην οικονομία των Ηνωμένων Πολιτειών, αλλά και στην παγκόσμια οικονομία. Αυτά διαβάζω, αυτά λέω, δεν το ξέρω το θέμα. Πάντως, σε δημοσκόπηση που έγινε, το 45% των πολιτών που είναι κυρίως ρεπουμπλικάνοι λένε όχι, δεν θα εγκρίνουμε την αύξηση του ορίου του χρέους εάν δεν γίνουν συγκεκριμένες περικοπές. Το 44% λένε ναι, άρα το 45% είναι ρεπουμπλικάνοι, το 44% είναι οι δημοκρατικοί. Ο Τραμπ πάντως έκανε έκκληση προς τους βουλευτές και τους γερουσιαστές να μην αυξήσετε το όριο του χρέους εάν δεν περιορίζουν τις δαπάνες. Αυτό το σπάταλο κράτος και τα λοιπά. Είναι η άποψη του Τραμπ αυτή. Πάντως την ίδια στιγμή δέχεται τα πειρά των ρεπουμπλικάνων η οικογένεια Biden, ο ίδιος ο Biden, γιατί έχει αρμόδια επιτροπή της Βουλής, έχει το δικαίωμα να ελέγχει λογαριασμούς και των μελών οικογένειας. Σήμερα το διάβασα, τώρα δεν ξέρω αν είναι ακριβές. Λένε λοιπόν ότι διαπίστωσαν ότι έχουν μπει στους λογαριασμούς της οικογένειας Biden, δηλαδή του γιού του, για τον οποίο γιο του γράφονται και λέγονται πολλά, του αδερφού του και της νύφης του, 10 εκατομμύρια δολάρια από εταιρείες κινέζικες και ρουμανικές, και λένε ότι δεν αποτελούν αυτά, δεν δικαιολογούνται με κάποιο τιμολόγιο το οποίο να είναι και πραγματικό, να είτε υπηρεσίες είτε οτιδήποτε άλλο, και ότι είναι στην ουσία λεφτά τα οποία μπήκαν χαριστικά επειδή είναι συγγενείς του Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Από την πλευρά τους οι δημοκρατικοί λένε ότι όλα αυτά είναι τραβηγμένα από τα μαλλιά, εμείς δεν τα ξέρουμε αυτά, την είδηση μεταδίδουμε. Όποιος ξέρει περισσότερο, όποιος έχει ενδιαφέρον, μπορεί να ψάξει στα αμερικανικά μέσα μαζικής ενημέρωσης να δει κάτι περισσότερο. Έχουμε τις τελευταίες μέρες και βομβαρδισμούς εκατέρωθεν των Παλαιστινίων προς το Ισραήλ και το Ισραήλ προς την Λωρίδα της Γάζας. Έχουμε 45 νεκρούς νομίζω Παλαιστίνιους, μεταξύ αυτών και σημαντικά στελέχη Παλαιστινιακών οργανώσεων, ηγετικά στελέχη Παλαιστινιακών οργανώσεων. Πάντως, αυτό που μας ενδιαφέρει
Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω χρόνο να διαβάσω τι και πώς γίνεται εκεί, δεν μπορούμε να τα διαβάζουμε και να τα ξέρουμε όλα. Απλά διάβασα και διάβασα και αντικειμενικές, δηλαδή ουδέτερους παρατηρητές, ότι έριξαν χθες 400 ρουκέτες οι Παλαιστίνοι στο Ισραήλ και ότι για πρώτη φορά αυτός ο χαλίβδινος στόλος, πώς λέγεται, το Iron Dome, δεν ανταποκρίθηκε και δεν εξουδετέρωσε όλες τις ρουκέτες που έπεσαν στο Ισραήλ, δηλαδή κατάφεραν να τρυπήσουν το θόλο. Τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς έγινε, όπως αντιλαμβάνεστε και οι Ισραηλοί δεν δίνουν στοιχεία που έπεσαν και τι ζημιές έκαναν. Θυμάμαι ότι στον πόλεμο όταν εκτόξευε ο Σαντάμ Χουσέιν τους ρωσικούς αυτούς πυράβλους εναντίον του Ισραήλ, δεν έδιναν ποτέ στοιχεία για τις ζημιές που προκαλούσαν αυτή η πύραυλη του Σαντάμ Χουσέιν. Τώρα λοιπόν, και τώρα δεν δίνουν, αλλά φαίνεται ότι υπήρχαν προβλήματα, διάβασα ότι δεν ήταν τόσο αποτελεσματικό ο θόλος, το Iron Dome. Γιατί το ενδιαφέρουμε, γιατί το λέμε, πέραν του γενικού ενδιαφέροντος υπάρχει και ειδικό ενδιαφέρον. Γιατί έχει δείξει και η Ελλάδα ενδιαφέρον για αυτόν τον θόλο, για τα νησιά, αλλά και η Κυπριακή Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, ο κάθε πόλεμος γίνεται για να, εκτός των άλλων όπως είπαμε, να ελέγχεται και η αποτελεσματικότητα των οπλικών συστημάτων, να βελτιώνεται και όλα αυτά. Μουαρέμιντζε είναι Σμυρνιός, γέννημα θρέμα του Λαϊκού Ρεπουμπλικανικού Κόμματος, δηλαδή του κόμματος που ίδρυσε ο Κεμάλ και η σύντροφή του, γέννημα θρέμα του τουρκικού βαθέως κράτους, από εκεί ξεκίνησε. Αυτός λοιπόν ήταν ο προηγούμενος αντίπαλος του Ερντογάν στις προεδρικές εκλογές. Έχασε πανηγυρικά φυσικά τότε. Το περίεργο είναι ότι τώρα που έγινε η συμμαχία των έξι, αυτός είχε δημιουργήσει το δικό του κόμμα, επειδή ακριβώς ως υποψήφιος πρόεδρος είχε αναγνωρισιμότητα, τον στήριξε τότε το ΤΖΕΧΑΠΕ, το κόμμα το Κεμαλικό. Όλη αυτή την αναγνωρισιμότητα, αν θέλετε, και την περιουσία, την πολιτική που απέκτησε, τη χρησιμοποίησε για να αποδυναμώσει το κόμμα που τον γέννησε. Δημιούργησε λοιπόν το κόμμα Πατρίδα, το Μεμλεκέτ Παρτισία, αν δεν κάνω λάθος, ναι, και έθεσε υποψηφιότητα για πρόεδρος. Τις πρώτες μέρες που έθεσε υποψηφιότητα, για να εγκριθεί υποψηφιότητα ενός υποψηφίου προέδρου στην Τουρκία, απαιτείται με βάση τον εκλογικό νόμο, απαιτούνται 100.000 υπογραφές. Αυτός λοιπόν, επί μια εβδομάδα, όταν ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του, αν δεν κάνω λάθος, την πρώτη εβδομάδα είχε μόνο 25.000 υπογραφές. Και ήταν αμφίβολο αν θα συμπληρώσει τις 100.000. Και ό του θαύματος, μέσα σε δύο μέρες πήγε 110-120.000. Είναι προφανές ότι τον στήριξαν οι ακεπελίδες, δηλαδή του Ερντογάν. Γιατί? Διότι ό,τι ψήφο και να έπαιρνε ο Ιντζέ, θα τον έπαιρνε από τον Ερντογάν, θα τον έπαιρνε σίγουρα από το Κεμαλικό κόμμα, από το κόμμα που προέρχεται. Και είναι αλήθεια ότι ενώ στις δημοσκοπήσεις που τις λέγαμε εδώ, πριν την υποψηφιότητα Ιντζέ, η διαφορά ήταν 15 μονάδες Κιλισδάρολου, 12-13, ήταν δηλαδή από 8 μέχρι 15 μονάδες Κιλισδάρολου Ερντογάν, μπροστά ο Κιλισδάρολου, μόλις μπήκε ο Ιντζέ, έκλεισε η ψαλίδα. Και έφτασε 3-4-5 μονάδες. Γιατί έπαιρνε 8 μονάδες στην αρχή ο Μουαρέμιντζε. Στη συνέχεια άρχισε να πέφτει. Κατηγορούσαν τον Ιντζέ ότι διψάει πολύ. Και όταν διψάει, δεν ξέρει διψάει με νερό, ξέρει διψάει με μπύρες. Τον κατηγορούσαν οι αντίπαλοι του ότι. Αλλά δεν ήταν μόνο αυτό. Άφηναν και άλλα υπονοούμενα. Εν πάση περιπτώσει, τι υπονοούμενα? Ότι του αρέσει ο ποδόγυρος. Ακούστε, δεν κάνουμε κουτσομπολιό εδώ. Ό,τι αναφέρουμε, το αναφέρουμε μόνον γιατί οι εκλογές στην Τουρκία, όπως θα δούμε παρακάτω, ενδιαφέρουν και τη χώρα μας. Δεν εμπλεκόμαστε, ούτε χαιρόμαστε, ούτε λυπούμαστε για ό,τι συμβαίνει. Τώρα, αν γίνονται και κάποια ευτράπελα, εντάξει, γελάμε. Λοιπόν, τις τελευταίες μέρες ο Ιντζέ έπεσε. Από το 8 πήγε στο 5, 4, 3. Χθες ήταν να κάνει την κεντρική προεκλογική του εκδήλωση στη Σμύρνη, στη γενετηρά του, εκεί που είναι και η έδρα του.
Βλέπω λοιπόν ένα δημοσίευμα, τις πόντες τις έβλεπα τις προηγούμενες μέρες από διάφορους κύκλους. Λοιπόν, βλέπω λοιπόν χθες, έδωσαν λέει υπογλώσιο, όπως σας το λέω όμως, στο Μουαρέ Μιντζέ, για να αποφύγει τον κίνδυνο καρδιακού επεισοδίου, ακύρωσε την προεκλογική του συγκέντρωση στη Σμύρνη και άρον-άρον με το αεροπλάνο τον πήγαν στην Άγκυρα. Τι είχε γίνει? Ένας τύπος, ο Αλή Γεσιλντάγ, αυτοί είναι τρία αδέρφια, οι οποίοι ήταν χρόνια τώρα στον κύκλο του Ερντογάν. Τα δύο αδέρφια συνεχίζουν να είναι στον κύκλο του Ερντογάν και ο τρίτος κάτι είχε παραστρατήσει, μπήκε φυλακή, βγήκε φυλακή και τώρα είναι κόντρα στον Ερντογάν και στα αδέρφια του. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι αυτός που από τον οποίο έγινε η διαρροή για το 1 δισεκατομμύριο δολάρια που τσέπασε ο Ερντογάν για την ιδιωτικοποίηση του αεροδρομίου της Ατάλιας, σας το είπα προχθές αυτό, δεν το υιοθετούμε, λέμε τι λέει, έτσι, είπα τσέπασε όπως τα λέει ο Γεσιλντάγ. Και ο Γεσιλντάγ έβγαλε χθες κάποιες φωτογραφίες και ένα βίντεο. Και τι λένε αυτές οι φωτογραφίες, αλλά και άλλα στοιχεία. Ότι ο Ιντζέ συνευρέθη με τα Ξανθιάς Δεσποινίδος κυρίας και είχε φωτογραφίες από ερωτικές περιπτύξεις των δύο αυτών ανθρώπων, που δεν ήταν η γυναίκα του, έτσι. Είχε μάλιστα και τη διεύθυνση από όπου εξέπεμπε το τηλέφωνο της κοπέλας. Και είχε κάποιες συνομιλίες μαζί, καυτές συνομιλίες, ήταν κομμένες από την οθόνη του τηλεφώνου. Καυτές συνομιλίες, οι οποίοι αυτοί όσο μιλούσαν, του έστειλαν και φωτογραφίες γυμνή. Όταν λέω γυμνή, πολύ γυμνή, έτσι. Δηλαδή με απόκρυφα. Και αυτός του άρεσε από ό,τι διαβάζω, έτσι. Αν είναι αληθινά όσα διαβάζω και αν δεν είναι φτιαχτά. Εν πάση περιπτώσει, έγινε ένας μεγάλος χαμός μόλις διέρευσαν αυτά. Διάβασα χιλιάδες σχόλια και ο Ιντζέ στην αρχή αντέδρασε. Λέει, είτε είναι αλήθεια είτε ψέμα, σε ένα τι σε νοιάζει τι κάνω εγώ στη ζωή μου. Είπε ότι είναι ψέμα, αλλά λέει και να μην ήταν ψέμα. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα, αυτά έγιναν χθες. Σήμερα ανακοίνωσε ότι αποσύρει την υποψηφιότητά του. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Ξέρετε, επειδή έχουμε τις δημοσκοπήσεις, είναι το επόμενο θέμα μας αυτό, που δείχνουν ότι ο Κιλιτζάρο είναι στο 49, λες και κάποιος θα κάνει, κάποιος μάστορας θα κάνει αυτά. Το 1% λοιπόν, το 2% που θα έπαιρνε ο Ιντζέ, αν πάει στον Κιλιτζάρο, μπορεί να είναι το στοιχείο που θα τον βγάλει πρόεδρο από την πρώτη Κυριακή. Θα το δούμε μετά αυτό, είναι το επόμενο θέμα μας. Δεν τελειώσαμε όμως τώρα εδώ. Προχθές είχε πάει ο Ερντογάν στην Αδριανούπολη και είπε, έστρεψε τα βέλη του εναντίον του Κιλιτζάρολου και των έξι, αλλά και των Κούρδων, τρομοκράτες τους λέει και τα λοιπά, γιατί λέει, υποστηρίζουν λέει τους ΛΟΑΤΚΙ. Και μίλησε με απαξιωτικά λόγια. Και άρχισαν να γίνονται διαρροές για μέλη του Υπουργικού Συμβουλίου. Και λέει, αν είσαι αντίθετος με τους ΛΟΑΤΚΙ, τότε τι τους έχεις δίπλα σου? Τώρα δεν θέλω να αναφέρω ποιοι είναι. Εντάξει, πάντως είναι κορυφαία στελέχη και άνθρωποι που βγαίνουν σχεδόν κάθε μέρα στον Ερντογάν και ξέρει ο Ερντογάν ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν ιδιαίτερες σεξουαλικές προτιμήσεις. Έτσι, ο καθένας κάνει ό,τι θέλει στο δωμάτιό του. Μιλάμε ότι μπορεί στην Ελλάδα αυτά να μην παίζουν ρόλο. Στην Τουρκία, που υπάρχει ιδιαίτερα η ψηφοφόρη του Ερντογάν, γι' αυτό και τα λέει ο Ερντογάν. Ξέρει τι συμβαίνει στην αυλή του, αλλά τα λέει γιατί σε αυτά είναι ευαίσθητη η ψηφοφόρη του. Τέτοιες αποκαλύψεις πραγματικά θα παίξουν ρόλο στο αποτέλεσμα, παρότι έμεναν μόνο 24 ώρα για τις εκλογές. Και πάμε τώρα στο θέμα του Ντεβλέτ Μπαξελή. Ακούστε, εγώ γνώριζα από τη δεκαετία του 90 ποιος είναι ο Μπαξελή. Δεν είχε παντρευτεί ποτέ και από τότε οι Τούρκοι άφηναν με ευγενικό τρόπο υπονοούμενα ότι είναι ένας μοναχικός τύπος. Ότι... Κατάλαβα ότι ο άνθρωπος έχει
τις δικές τους σεξουαλικές προτιμήσεις. Λέγονται διάφορα γι' αυτό. Εν πάση περιπτώσει, δεν αναφερόμαστε σε αυτά για να κάνουμε κουσομπολίο. Εμείς δεν είμαστε εκπομπή. Αναφερόμαστε μόνο για πολιτικούς λόγους. Και επειδή αυτά επηρεάζουν το αποτέλεσμα της Κυριακής. Λέει λοιπόν ο Αλίγε Σιλτάγ, λέει επειδή είδα τον Μουαρέμιτζε να παίρνει υπογλώσιο και να κινδυνεύει, την κασέτα που έχω για τον Μπαχτσελή με τον οδηγό του δεν θα τη δώσω στη δημοσιότητα, διότι επειδή είναι ήδη γέρος, είναι επιβαρημένη ήδη η υγεία του, είμαι σίγουρος, λέει, ότι θα πάει, θα πεθάνει, θα πάθει καρδιακή και δεν θέλω, λέει, να το έχω βάρος στη συνείδησή μου, αλλά αυτή η κασέτα δεν έχει να κάνει μόνο με το περιεχόμενο. Είπαμε ότι είναι ο Μπαξελή με τον οδηγό του. Έχει να κάνει και με μια δολοφονία. Τη δολοφονία του Σινάν Ατές. Ποιος είναι αυτός? Τα είχαμε πει. Παραμονή πρωτοχρονιάς, ο πρώην πρόεδρος της νεολαίας των Γκρίζων Λύκων, μια καθαρή εγκληματική οργάνωση νεοναζί, παρακρατική, παραστρατιωτική, αυτή που έριξαν τις πέτρες στον Ιμάμογλου στο Ερζερούμ. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος καθαρέθηκε κάποια στιγμή και ήταν και καθηγητής σε ένα πανεπιστήμιο της Άγκυρας. Είχε δύο παιδιά, καθαρέθηκε και μια μέρα, ενώ έβγαινε από μια πολυκατοικία, αυτός και ένας παλιός του φίλος δέχθηκαν πειρά. Τι βγάζει λοιπόν ο Αλίγε Σιλτάγ? Ότι αυτός γιατί καθαιρέθηκε, γιατί τον έβαλαν να το σκοτώσει, και βγάζει και τηλεφωνικές συνομιλίες με τηλέφωνα ανθρώπων τα οποία καταλήγουν, που γίνονται με βουλευτή του ΜΕΧΑΠΕ, ο οποίος βουλευτής του ΜΕΧΑΠΕ είναι προφανές ότι πήρε εντολή από τον Μπαξελή, σκοτώστε τους συναναθές. Γιατί αυτός έδωσε την κασέτα παρά έξω. Τώρα ποια είναι η άποψή μου, τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι πιθανόν είναι 7% το όριο για να μπει στη Βουλή ένα κόμμα. Και ήταν 10, το κατέβασε ο Ερντογάν 7 σε συνεννόηση με τον Μπαξελή για να μπει ο Μπαξελή στη Βουλή. Εάν πέσει κάτω από το 7%, τότε οι ψήφοι, ξέρετε, πηγαίνουν στα άλλα κόμματα με βάση τον εκλογικό νόμο και δεν υπάρχει καμία περίπτωση ο Ερντογάν να ελέγξει τη Βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Πολύ σημαντικό, εξίσου σημαντικές για την πολιτική σταθερότητα στην Τουρκία είναι οι βουλευτικές εκλογές, εξίσου σημαντικές με τις προεδρικές. Αυτά λοιπόν, πώς τα λένε αυτά, μια ταινία πώς ήταν, Brock Mountain. Τέτοιες σκηνές έχουμε τώρα στην Τουρκία και αυτό θα παίξει ρόλο κατά πάσα πιθανότητα στις εκλογές, στο αποτέλεσμα των εκλογών. Silent scan. Είναι οι τελευταίες δημοσκοπήσεις. Ακούστε, τελευταίες δημοσκοπήσεις φέρνουν 49,5 τον Κιλιτσδάρογλου, περίπου 46-47 τον κοντά είναι ο τέτοιος, και το υπόλοιπο μένει, είναι ο Σινάν Ογκάν, ακροδεξιός νεοναζί, έχει περίπου 3% και 2,5 ο Ιντζέ, όπως είπαμε. Στις δεύτερες, τη δεύτερη Κυριακή, ο Κιλιτσδάρογλου παίρνει περίπου 52-51 και κάτι και το υπόλοιπο το παίρνει ο Ερντογάν. Και αυτή η μικρή διαφορά δίνει το δικαίωμα σε κάποιους και στο εξωτερικό να λένε ότι μπορεί να αμφισβητηθεί το αποτέλεσμα από τον Ερντογάν. Το Economist, που είχε το γνωστό πρωτοσέλιδο, λέει ότι μπορεί να κερδίσει και δεν είχε όμως συμβεί η εξέλιξη του Μουαρέμ Ιντζέ, μπορεί να κερδίσει, λέει, ο Ερντογάν, έστω και με διαφορά στήθους, και αν δεν κερδίσει και είναι μικρή διαφορά θα αμφισβητήσει το αποτέλεσμα. Πάντως, έγινε μία απόπειρα από το Υπουργείο Εσωτερικών τα αποτελέσματα τα εκλογικά να τα πάρει η στρατοχωροφυλακή και η αστυνομία στην Τουρκία, στις αστικές περιοχές την τάξη την επιβλέπει, την επιβάλλει η αστυνομία, στην Ήπεθρο η στρατοχωροφυλακή. Και οι δυο ανήκουν στο Υπουργείο Εσωτερικών, στο Σουλεϊμάν Σοϊλού. Ο Σουλεϊμάν Σοϊλού λοιπόν είπε ότι θα μαζεύουμε εμείς τα εκλογικά αποτελέσματα και εμείς θα τα φέρουμε, λέει, στο κέντρο, και χθες έβγαλε απαγορευτική διαταγή η Ανώτατη Εκλογική Επιτροπή και είπε
δεν θα εμπλακεί ούτε η στρατοχωροφυλακή, ούτε η αστυνομία στην... και επίσης στην διαδικασία συλλογής των αποτελεσμάτων. Το TRT, η κρατική ραδιοτηλεόραση, προετοιμάζει, λέει, αίθουσα COSMIC που δεν μπορεί να μπει κανείς μέσα, δηλαδή άκρος απόρριτη αίθουσα, όπου εκεί θα συλλέγονται και τα αποτελέσματα και θα δίνονται στη δημοσιότητα. Και εκεί σήμανε συναγερμός να μην γίνει αυτό το πράγμα. Είδα ότι η αντιπολίτευση τώρα και πήγαν στην Ανώτατη Επιτροπή Ελέγχου των Μέσων της ραδιοτηλεόρασης, δηλαδή, να μην γίνει κάτι τέτοιο. Και έχουμε και μία άλλη εξέλιξη. Πάλι ο Σοϊλού τα έβαλε με τις ΗΠΑ, είδα την ομιλία του. Καλά, είναι ένα παραμύθι αυτός ο αντιυμπεριαλισμός, η αντιυμπεριαλιστική ιδεολογία που υπάρχει στην Τουρκία από το 1923. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Η Τουρκία με τις υπεριαλιστικές δυνάμεις συνεργάστηκε από το 1919. Όλο αυτό το να μας πάρουν, να μας παρασύρουν να πάμε στην Μικρασία ήταν ένα παιχνίδι των υπεριαλιστικών δυνάμεων που έγινε σε συνεργασία με την Τουρκία. Με αυτούς συνεργάστηκε η Τουρκία και με τους Μπολσεβίκους για να ολοκληρώσουν το σχέδιο της γενοκτονίας των Αρμενίων και των Ελλήνων και να μας εξοντώσουν και με την ανταλλαγή των πληθυσμών. Αυτό ήταν το μεγάλο σχέδιο. Ποτέ η Τουρκία δεν τα έβαλε με τους υπεριαλιστές. Επαναλαμβάνω, στη διάρκεια του 19-22. Πολέμησε εναντίον της Αγγλίας και της Αντάν στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Άλλο εκείνο. Μετά το 18 λοιπόν και τη συνθήκη αναγωγής του Μούδρου, η Τουρκία τα βρήκε με τους παλιούς συμμάχους μας και μας έκανε την καταστροφή. Τώρα λοιπόν λέει ότι εμείς είμαστε πάντα οι αντιεμπεριαλιστές, εμείς νικήσαμε τους εμπεριαλιστές, ψέμα, ο Σοϊλούς. Από το 1960 λέει οι Ηνωμένες Πολιτείες, το πραξικόπημα τότε που κρέμασαν το Μεντερές, μας βάλανε, έχουν διεισδύσει στις δομές των ενόπλων δυνάμεων και του τουρκικού κράτους και μας έχουν εχμάλωτους και κάνανε και πραξικοπήματα και τέτοια. Από το 2002-2003 και μετά που ήρθε ο Ερντογάν, σιγά σιγά ξυλώνει αυτούς τους μηχανισμούς των Ηνωμένων Πολιτειών και τώρα λέει κάνουν την τελευταία προσπάθεια για να μας ρίξουν γιατί τους ξυλώσαμε. Πάλι αντιαμερικανικοί και αυτά να ξέρετε δεν είναι του Σοϊλού, αυτά είναι η καρδιά του ΑΚΕΠΕ, του ιδίου του Ερντογάν και ενός μέρους του τουρκικού κράτους. Πολύ σημαντική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια φορά που είμαστε στις Ηνωμένες Πολιτείες είδα και ήμουν και εγώ στο συνεδριό τους. Έχουν σχέση με τις ομάδες που ασκούν πίεση, τα λεγόμενα λόμπι, στην περιοχή. Είχαν το συνεδριό τους τώρα, στην Ουάσιγκτον. Εκεί λοιπόν προσκλήθηκαν και παρέστησαν και μίλησαν εξαιρετικά σημαντικές προσωπικότητες και της Βουλής των Αντιπροσώπων και της Γερουσίας. Εξαιρετικά σημαντικές προσωπικότητες. Και όλοι μίλησαν υπέρ των ελληνικών θέσεων, υπέρ του Κυπριακού, σε ό,τι αφορά την Τουρκία. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Διεθνών Σχέσεων, όπως δηλαδή ο αντίστοιχος ομόλογος του Μενέντες στη Βουλή των Αντιπροσώπων, ο κύριος Μάικ Μακόλ, δήλωσε ότι δεν πρόκειται να πάρει η Τουρκία τα F-16 και τη στόλισε για την στάση της γενικώς στην περιοχή και λέει εγώ έχω υπογράψει να πάρει η Ελλάδα τα F-35. Είναι μια σημαντική, και άλλοι γερουσιαστές μίλησαν και ρεπουμπλικάνοι και δημοκρατικοί και αυτό έχει σημασία ότι υπάρχει μια διαχρονικότητα στην επιρροή που ασκούν οι Έλληνες είτε της Κύπρου είτε οι Ελλαδίτες είτε όποιοι βρίσκονται εκεί, γιατί δεν είναι μόνο Ελλαδίτες ή μόνο Κύπροι Έλληνες της Κύπρου. Υπάρχουν και Έλληνες που είχαν φτάσει στις ΗΠΑ απευθείας από τη Σμύρνη, από την Κωνσταντινούπολη και από τον Πόντο. Γνώρισα ανθρώπους στη Βοστόνη, μεταξύ αυτών ο κύριος Χιονίδης, έχει πεθάνει ο κύριος Χιονίδης, έχει πεθάνει ο άνθρωπος, καθηγητής, γιατρός, καταπληκτική προσωπικότητα, γνώρισα και τη γυναίκα του, οι οποίοι είχαν έρθει. Ιδιαίτερα η γυναίκα του από τον Πόντο, από την οικόπολη του Πόντου, απευθείας στη Βοστόνη, από το 1910.
Αυτοί λοιπόν είναι Έλληνες που στηρίζουν τις ελληνικές θέσεις. Με μεγάλη ιστορία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτοί έκτισαν σε ένα βαθμό τις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 1900, και εγώ συγγενή που πήγε εκεί από το 1905 και μεγαλούργησε. Και είχαμε και πολλούς ποντιακούς συλλόγους, οι οποίοι όσο ήταν σε εξέλιξη η γενοκτονία έκαναν και πολλές διαδηλώσεις. Εν πάση περιπτώσει, άρα καλό είναι που οι Έλληνες, είτε από την Ελλάδα, είτε από την Κύπρο, είτε από τη Μικρασία και τον Πόντο ή από οπουδήποτε αλλού που ζουν στην Αμερική, που έχουν σχέσεις και με τους δημοκρατικούς και με τους ρεπουμπλικάνους, διότι με αυτόν τον τρόπο όποιος και να κυβερνά ή τέλος πάντων έχουν, τους ενώνουν, παρότι τους χωρίζουν ιδεολογίες, τους ενώνουν αυτούς για θέματα που αφορούν την Κύπρο και την Ελλάδα. Ο Μενέντες με τη σειρά του, καλά, αυτός έκανε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα ομιλία, θερμή ομιλία, είπε ότι μου έχει υποσχεθεί ο Μπλίνκεν ότι δεν πρόκειται να δώσει τα F-16 στην Τουρκία. Αλλά λέει καλού κακού, εγώ λέει κρατάω και τα κι άλλα χαρτιά, ότι αν πει ότι θα τα δώσει, έχω κι άλλες δυνατότητες να χρησιμοποιήσω για να τα μπλοκάρω. Silent scan. Καταρχάς διάβασα την ομιλία που έκανε, είδα ότι την ημέρα της Ευρώπης Μητσοτάκης, Σαμαράς και Καραμαλής παρευρέθησαν σε μια τελετή που έγινε για την ημέρα της Ευρώπης 8 Μαΐου στο Ζάπιο και έκαναν ομιλίες. Διάβασα την ομιλία του Καραμαλή, ο οποίος έστειλε μηνύματα στον Μητσοτάκη και του είπε, δεν απευθύνθηκε σε αυτόν, παρόν ήταν. Λέει ναι, να πάμε στη Χάγη, αλλά θα πάμε, λέει, μόνο για ένα θέμα. Για ένα θέμα. Δεν θα πάμε, λέει, για τις θαλάσσιες ζώνες. Θα πάμε για την οριοθέτηση ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδας. Ένα θέμα είναι. ΑΟΣ Παύλα Υφαλοκρηπίδας. Όταν δηλώνουμε ότι θα πάμε για τις θαλάσσιες ζώνες, τότε αφήνουμε ανοιχτό το ενδεχόμενο της ρύθμισης από το δικαστήριο και το θέματος των χωρικών υδάτων. Δηλαδή βάλουμε τους ξένους να μιλήσουν, να αποφασίσουν για μας για το ποιο θα είναι το εύρος των χωρικών υδάτων της Ελλάδας. Δεν σφάξανε, δεν σφάξανε, και απορώ γιατί, παρότι έχουν γίνει τόσα άρθρα, δεν μπορεί να μην τα λένε αυτά στον Έλληνα Πρωθυπουργό. Στο debate πάλι είδα χθες, πάλι θαλάσσιες ζώνες. Πού τα στέλνει τα μηνύματα, σε ποιον τα στέλνει. Σε ποιον τα στέλνει και γιατί. Τέλος πάντων, έχουν ευθύνη και ο Σαμαράς και ο Καραμάλης. Πιο δυνατά να φωνάξουν για αυτό το θέμα. Εντάξει. Πάμε λοιπόν τώρα στις εκλογές στην Τουρκία. Ακούστε. Έχουμε τα εξής σενάρια. Καταρχάς, όποιος και να βγει πρόεδρος στην Τουρκία, είτε ο Κιλιτσδάρολου, είτε ο Ερντογάν, εάν δεν ελέγχει τη Βουλή, δηλαδή αν εκλεγεί ο Ερντογάν, αν επανεκλεγεί, και τον έλεγχο της Βουλής τον έχουν οι έξι συν τους Κούρδους, τότε δεν μπορείς να κυβερνήσει όπως κυβερνούσε ως τώρα και πάμε σε μια περίοδο στην Τουρκία πολιτικής αστάθειας. Πρώτον σενάριο. Δεύτερο σενάριο. Εκλέγεται ο Κιλιτσδάρογλου και ελέγχεται η Βουλή από τον Ερντογάν. Πάλι δεν μπορεί να κυβερνήσει. Πάλι πολιτική αστάθεια. Τρίτο σενάριο. Βγαίνει ο Κιλιτσδάρογλου και ελέγχει και τη Βουλή. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα μεσοδιάστημα μέχρι να ξυλωθεί το σύστημα Ερντογάν και να εγκαθιδρυθεί το σύστημα των έξι κομμάτων συν ένα, συν τους Κούρδους. Όλα αυτά μαζί με το ενδεχόμενο να μην έχουμε εκλογή από την πρώτη Κυριακή και να πάμε μέχρι τις 28 Μαΐου, σημαίνει ότι για ένα διάστημα που αναλόγως του σεναρίου δεν μπορούμε να πούμε πώς θα κρατήσει, θα υπάρχει μία περίοδος πολιτικής αστάθειας στην Τουρκία. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει το εξής, άνω κάτω τελεία. Η Ελλάδα και η Τουρκία βίωσαν, η Ελλάδα βίωσε τρεις μείζονες κρίσεις με την Τουρκία.
Η πρώτη ήταν η κρίση του Χώρα 1976, που κατέληξε στη Βέρνη, όπου εκεί Καραμαλής και Ντεμιρέλ υπέγραψαν το πρωτόκολλο της Βέρνης, με το οποίο η Ελλάδα, με την υπογραφή της και την υψηλή επιστασία των ΗΠΑ, υπέγραψε το γκριζάρισμα του Αιγαίου όσον αφορά τις έρευνες για κοιτάσματα. Δηλαδή δεχτήκαμε εμείς, Τουρκία και Ελλάδα, να μην κάνουν έρευνες πέραν των 6 ναυτικών μιλίων σε οποιαδήποτε περιοχή του Αιγαίου. Εξομοιώσαμε τα δικαιώματα της Ελλάδας με της Τουρκίας στα διεθνή ύδατα του Αιγαίου. Πρώτο γκριζάρισμα. 1987. 1987 έχουμε την κρίση του Σισμίκ. Τότε, σε αυτήν την κρίση, υπήρχε ένα θα έλεγα, κενό εξουσία στην Τουρκία. Γιατί ο Τουρκούτοζαλ, τότε πρωθυπουργός, είχε μεταβεί στις Ηνωμένες Πολιτείες για εγχείρηση ανοιχτής καρδιάς. Τότε ξέσπασε η κρίση, όσο ήταν στο χειρουργείο. Μετά βγήκε, ήρθε στο Λονδίνο και όταν ήρθε στο Λονδίνο είχαμε την εκτόνωση. Τι ακολούθησε της εκτόνωσης? Ακολούθησε τον Νταβός, όπου ο κύριος Παπανδρέου, ο Ανδρέας Παπανδρέου, ο οποίος είχε δηλώσει το 81 ότι δεν αναγνωρίζει το πρωτόκολλο της Βέρνης. Γιατί το πρωτόκολλο της Βέρνης έλεγε ότι θα ισχύει μέχρι να υπογραφεί το συνυποσχετικό και να πάνε δύο στη Χάγη. Η Τουρκία διστροπούσε, δεν υπέγραψε, άρα δεν ισχύει. Αυτή ήταν η θέση της Ελλάδας. Στον Νταβός δέχθηκε η Ελλάδα ότι ισχύει το γκριζάρισμα. Και όχι μόνο αυτό, έβαλε ο Ανδρέας το Κυπριακό στο ράφι, γιατί μέχρι τότε έλεγε καμία συναλλαγή με την Τουρκία εάν δεν λυθεί το Κυπριακό. Έβαλε το Κυπριακό στο ράφι και είχαμε το περίφημο μη πόλεμος. Όταν επέστρεψε, τότε έγινε και το πρωτόκολλο Παπούλια Γελμάς για τις ασκήσεις στο Αιγαίο, και όταν επέστρεψε από τον Νταβός ο Ερντογάν, δέχθηκε ο Παπανδρέου, δέχθηκε τόσο σκληρή κριτική που αναγκάστηκε στη Βουλή να πει μέα κούλπα, δηλαδή έκανα λάθος. Έκανες λάθος, αλλά τα αποτελέσματα τα πληρώνουμε ακόμα σήμερα. Άρα κρατήστε κενό εξουσίας, κρίση. 1996, κρίση των ημείων. Η Τανσού Τσιλέρ, λίγοι το θυμούνται μάλλον, ήταν πρωθυπουργός, υπηρεσιακή πρωθυπουργός στην Τουρκία. Υπηρεσιακή. Ο Κωνσταντίνος Σιμίτης στην Ελλάδα ήταν πρωθυπουργός 2 ημερών χωρίς να έχει πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Δεν ήταν νομιμοποιημένος. Τότε κορυφώθηκε η κρίση και πού οδήγησε? Οδήγησε στη Μαδρίτη, όπου στη Μαδρίτη η Ελλάδα, ο κύριος Σιμίτης παρακαλώ, είχαν πει τότε, είχε πει ο Κρανιδιώτης ο αείμνηστος, όταν του είπαν γιατί υπογράψατε αυτή την αθλειότητα που λέγεται διακήρυξη της Μαδρίτης, είπε δεχθήκαμε ισχυρές πιέσεις από την κυρία Ολμπράιτ, τότε υπουργό εξωτερικών των ΗΠΑ. Ναι, αλλά δεχθήκατε εσείς, πληρώνουμε εμείς τώρα. Τι δεχθήκαμε τότε? Δεχθήκαμε ότι η Τουρκία έχει νόμιμα παρακαλώ, ζωτικά συμφέροντα στο Αιγαίο. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι όταν μια χώρα επικαλείται ζωτικά συμφέροντα, τότε δικαιούται να τα στηρίξει και με πόλεμο. Στην ουσία, σαν να νομιμοποιήσαμε και το κάζους μπέλι τότε. Γιατί τα είπαμε όλα αυτά? Διότι σκηνικό για να πάμε στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων με την Τουρκία, να γίνει άλλη μια ρύθμιση όπως Βέρνη, Νταβός, Μαδρίτη, θα μας περιμένει μετά από μια κρίση. Τώρα χρησιμοποίησαν τους σεισμούς για κάτι τέτοιο, να προετοιμάσουν. Αν δεν βγει, θα προκληθεί μια κρίση. Και μπορεί να μην την προκαλέσουν οι ίδιοι οι Τούρκοι. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που ενδιαφέρονται για τη διευθέτηση των προβλημάτων στην περιοχή. Τι σημαίνει αυτό? Και η Ελλάδα μπαίνει σε μια διαδικασία που δεν λέω πολιτικής αστάθειας, αλλά πολιτικής ασάφειας, δηλαδή ποιος θα κάνει κυβέρνηση και όλα αυτά, ξανά εκλογές, όλη αυτή η ιστορία. Η Τουρκία τα είπαμε τα σενάρια. Η Ελλάδα θα πρέπει να καθίσει να διαβάσει το βιβλίο του Σταύρου που έχει κωδικοποιήσει και τις τρεις κρίσεις, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στον Αιγαίο, να διαβάσει πώς διαχειρίστηκε η Ελλάδα τις κρίσεις και να κάνει ακριβώς το αντίθετο. Ιτοπάθεια, υποχωρητικότητα, κατευνασμός. Θέλω να ευχαριστήσω την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών για την πρωτοβουλία και την βοήθειά τους. Το ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο του Σταύρου Καλεντερίδη κυκλοφορεί
από τις εκδόσεις Συμφωγνώμων. Το βιβλίο εμπανθύνει ιστορικά στις τρεις κρίσεις που οδήγησαν την Ελλάδα στην ανοχή της αναθεωρητικής πολιτικής της Τουρκίας μέχρι σήμερα. Εισβολή και κατοχή του Βόρειου Τμήματος της Κύπρου, δόγμα γαλάζιας πατρίδας, τουρκολιβικό μνημόνιο. Συγκλονιστικές αποκαλύψεις μέσα από προσωπικές συνεντεύξεις διπλωματών, στρατιωτικών και πολιτικών, αποχαρακτηρισμένα αρχεία των ΗΠΑ και πρακτικά της Τουρκικής Βουλής. Αποκτήστε το βιβλίο με ένα κλικ στο infognomon.gr. Να είμαστε έτοιμοι να διαχειριστούμε μια ενδεχόμενη κρίση σε αυτή την περίοδο της πολιτικής ασάφειας στην Ελλάδα και της πολιτικής αστάθειας στην Τουρκία. Και πώς θα διαχειριστείτε, κύριοι, όποιοι κληθείτε να διαχειριστείτε την κρίση, όταν οι αποθήκες πυρομαχικών είναι άδειες, στο βαθμό που άδειασαν με τα πυρομαχικά που δώσαμε στην Ουκρανία. Πώς θα διαχειριστείτε την κρίση? Ακούστε εδώ. Επειδή πολλές φορές μου λένε, ρε, αν βαλέσω ότι αυτοί θα πληρώσουν και για τις πρέσπες και τα λοιπά, θα πληρώσουν, ναι, θα πληρώσουν, το πιστεύω ότι θα πληρώσουν. Αυτοί όμως που άδειασαν τις αποθήκες, αν γίνει καμιά κρίση και υποχρεωθεί η Ελλάδα, ακριβώς επειδή δεν έχει τα πυρομαχικά που είχε πριν στείλει στην Ουκρανία, και οδηγηθεί σε υποχωρήσεις, και αυτοί που θα κάνουν τις υποχωρήσεις, αλλά και αυτοί που διέταξαν και αυτοί που υλοποίησαν την εντολή να φύγουν τα πυρομαχικά, θα κριθούν. Θα έρθουν αντιμέτωποι με τις επιλογές τους, με τις ενέργειές τους, και θα κριθούν και από την ίδια την ιστορία. Λοιπόν, άρα η Ελλάδα πρέπει να είναι με το δάχτυλο στη σκανδάλη, να προσέχουμε όλοι οι Έλληνες που υπηρετούν οπουδήποτε να είναι πονηροί με οποιοδήποτε συμβάν που θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κρίση. Να επαναλαμβάνω, διαβάστε το βιβλίο, τον ντόμινο των υποχωρήσεων στο Αιγαίο. Διαβάστε για να μην κάνουμε τα λάθη που έγιναν τότε. Να ξαναθυμίσω, σήμερα είναι, απόψε είναι Πέμπτη. Αύριο Παρασκευή 7 η ώρα παρουσιάζεται το βιβλίο «Εθνική Ασφάλεια» του Κώστα Πικραμένου και του Κουκάκη του Γιώργου στο Μαλιάρι, 7 η ώρα το απόγευμα. Μιλούν ο συγγραφέας, ο Πικραμένος και ο Παντελής Σαβίδης, ο κορυφαίος Έλληνας δημοσιογράφος περί τα θέματα που καλύπτει, εννοώ τα εξωτερικά, ένας έντιμος δημοσιογράφος, και ο Γιώργος ο Χατζηθεοφάνος, τον είχα πρωτοετή Εύελπη στο θάλαμό μου στην Εύελπη, δεν ήμουν θαλαμάρχης, ένα καταπληκτικό παιδί, καταπληκτικό μυαλό που έχει γράψει ένα βιβλίο για την εθνική στρατηγική. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Ναι, είναι ενδιαφέροντα αυτά που συμβαίνουν στην Τουρκία. Το Βυζάντιο ζει στην Τουρκία, διότι αυτά όλα είναι βυζαντινισμοί. Πιστεύω ότι ξέρω ποιοι μηχανισμοί τα κάνουν αυτά, αλλά δεν υπάρχει λόγος τώρα να αναφερθούμε σε αυτά. Λοιπόν, αυτά για απόψε. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καληνύχτα σας.